σκληραίνουν λοιπόν την στάση τους οι αγρότες. Ζητάνε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Προχωράνε στον αποκλεισμό εθνικών οδών. Λένε ότι θα κατέβουν με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα. Και μάλιστα θέτουν ως όριο την αυριανή μέρα, αύριο βράδυ, να έχουν συναντηθεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Ενώ την Παρασκευή επιστρέφουν στον κόβο των πεζών και οι αγρότες από το Ηράκλειο. Μία πρώτη αναφορά για αυτά τα οποία υπόθηκαν και χθες από το βήμα της Βουλής, διαστόματος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στις αγωνίες των αγροτών και την αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν για το μέλλον του πρωτεϊνούς τομέα. Αυτές τις μέρες πολλά ελέγχθησαν και πολλά εγγράφησαν. Εκείνο που μετράει όμως, από τη μία, η πολιτική βούληση της κυβέρνησης, όπως εκφράζεται από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για διάλογο, και από την άλλη η επιθυμία των ίδιων των αγροτών που διαμαρτύρονται για εξεύρεση λύσεων. Εν ώψη των αποφάσεων που θα λάβουν σήμερα οι αγρότες μας που βρίσκονται στους δρόμους, θέλω να επισημάνω ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στο διάλογο μαζί τους. Σε όλους τους τόνους και όλα τα επίπεδα έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η ενίσχυση του πρωτεϊνούς τομέα και η επίλυση των προβλημάτων του κλάδου αποτελεί προτεραιότητά μας. Γνωρίζουμε ότι πολλά από τα προβλήματα αυτά, λόγω της κλιματικής κρίσης και ενεργειακής κρίσης, έχουν ενταθεί. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε για να τα συζητήσουμε και να λάβουμε ρεαλιστικές αποφάσεις μαζί. Αποφάσεις που διασφαλίζουν ένα πιο σταθερό μέλλον στην αγροτική παραγωγή, χωρίς όμως να υπονομεύουν το αύριο της χώρας και συνολικά οι μακροχρόνιες θυσίες του ελληνικού λαού. Το μέλλον μας είναι κοινό και διαμορφώνεται μόνο μέσα από την κοινή προσπάθεια, με συνενέσεις και διάλογο, όχι με αντιπαραθέσεις και αρνήσεις. Τα προβλήματα στις δημοκρατίες λύνονται με διάλογο και με διάθεση για συνεννόηση, στα οποία η κυβέρνηση επιμένει. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν χαρακτηριστικό αυτό το απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Αβγιανάκη, ότι εδώ είμαστε, ανοιχτοί είμαστε, λέμε ναι στο διάλογο, στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στα προβλήματα των αγροτών, θέλουμε να μιλήσουμε μαζί τους. Τώρα εγώ σε παράλληλη σύνδεση πάω ή συνδέω τον Τύρναβο με το Ηράκλειο και με τα Αστερούσια, διότι θα καλημερίσω τον κύριο Στέλιο Τσικριτζή, Πρόεδρο Αγροτικού Συλλόγου Τυρνάβου και Δήμαρχο Τυρνάβου, και τον κύριο Μανώλη Καρκαβάτσο από τα Αστερούσια. Κύριε, καλημέρα και στους δύο από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου συνάδελφε Τσέλιο. Καλημέρα και σε εσάς και στην όμορφη Κρήτη. Να είστε καλά. Να ξεκινήσω λοιπόν από τον Τύρναβο. Τον ακούσατε λίγο πολύ τον κύριο Αβγιανάκη, ίσως προς το τέλος τον προλάβατε, ίσως λίγο περισσότερο, να λέει ότι, ότι η κυβέρνηση στέκεται με σεβασμό απέναντι στα προβλήματά σας, καταλαβαίνει τα αιτήματά σας, καταλαβαίνει ποια είναι τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζετε και βέβαια είναι ανοιχτή στο διάλογο. Από την άλλη, εσείς αποφασίσατε χθες όλοι οι αγρότες ότι συνεχίζετε δυναμικά. Τι, πώς, γιατί, σας δίνω το λόγο, κύριε Τσικριτζή. Καταρχήν, να πούμε κάτι, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι ο σεβασμός κερδίζεται. Ο σεβασμός δεν μπορεί να είναι στα λόγια. Εμείς από λόγια χορτάσαμε. Ο σεβασμός της κυβέρνησης πρέπει να ήταν σε πράξη. Και η πράξη πρέπει να ήταν άμεσα, να είχαν δοθεί λύσεις ουσιαστικές στα προβλήματα που προέκυψαν λόγω της πλημμύρας στον Ντάνιελ. Σεβασμός ήταν ότι είναι για δεύτερη θητεία κυβέρνηση. Θα έπρεπε να αφουγκραστεί τα αιτήματα των αγροτών που θα έδιναν λύσεις στα προβλήματά τους, όπως είναι το κόστος παραγωγής και μια σειρά ζητημάτων που, αν θέλετε, θα τα ανοίξουμε και στην πορεία. Αλλά το ζήτημα το δικό μας είναι το εξής, ότι ο λεγόμενος σεβασμός θα έπρεπε να είχε δοθεί με λύσεις, ώστε να μην μας είχε φτάσει σε αυτό το σημείο, να μην μας είχε φτάσει σε αυτή, να μην μπορούμε να καλλιεργήσουμε και να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Και επίσης σεβασμός είναι ότι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες η κινητοποίηση των αγροτών δεν
καταστέλλονται, δεν έχουν απέναντι αστυνομικές δυνάμεις. Έχουμε δει στη Γαλλία και στην Γερμανία που έχουν φτάσει οι συνάδελφοί μας και βλέπουμε στην Ελλάδα σκηνές πάλι και φέτος, όπως ήταν στη Θεσσαλία, αστυνομικοί να καταφέρονται κατά αγροτών. Κατόπιν εντολών, έτσι, δεν λειτουργήσαν αυτόνομα ότι έχουμε κάτι με τους ανθρώπους, αλλά οι εντολές ήταν ξεκάθαρες. Να υπάρξει καταστολή στους αγρότες, ώστε να μην κλείσουν την εθνική οδό. Αυτό ήταν η αλήθεια. Και να μην πατήσουν τα τρακτέρ στην εθνική οδό. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο σεβασμός είναι ότι όταν μιλούσαν για το αγροτικό ζήτημα στη σύσκεψη των υπουργών, ήταν μέσα και ο υπουργός πολιτικής προστασίας. Για ποιο λόγο? Όταν έχουμε να μιλήσουμε για το αγροτικό ζήτημα. Αυτός είναι ο σεβασμός. Εσείς κύριε Καρκαβάτσο, τι λέτε από τη δική σας την πλευρά, ένα πρώτο σχόλιο πριν συνεχίσουμε? Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέει και ο συνάδελφος. Η συνόψιση δηλαδή αυτή του αποτελέσματος της μαχόμενης αγροτιάς πανελλαδικά βάζει την κυβέρνηση σε αυτό ακριβώς που λέμε εμείς. Κάτστε κάτω τώρα να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Όλος αυτός ο υπαινιγμός, το φούσκωμα σαν παγόνι των προηγούμενων ημερών εξεθύμανε που λέμε εμείς, αποσιωπήθηκε, έφυγε από τη λογική της λίστας της συνεννόησης και τώρα δέχονται τη λογική της συζήτησης, του διάλογου, των ανοιχτών, της ανοιχτής πόρτας. Είναι αυτό ακριβώς και ο συνάδελφός μας, δήμαρχος πια από την Πανελλαδική Επιτροπή, ο Στέλιος ο Τσικριτζής, είπε ότι στο ερώτημα των παιδιών μας, τι έκανες πατέρα όταν σου παίρναν το χωράφι, θα απαντήσουμε ότι ήμασταν στο δρόμο. Με αυτό το ερώτημα η μαχόμενη αγροτιά βγαίνει στους δρόμους. Και ας αφήσουν τώρα όλα αυτά της λογικής ότι είναι οι αγρότες φουσκωμένοι, ότι η αγροτιά βγαίνει κάθε φορά που την καθοδηγούνε, ότι η αγροτιά βγαίνει κάθε φορά που δεν έχει δουλειά να κάνει. Απέδειξε η ζωή ότι όλο αυτό το μαχόμενο αγροτικό ποτάμι θα φέρει λύσεις, κυρία Δουλγεράκη. Και χαιρετίζουμε αυτή την αγωνιστική διάθεση της πρωτοπόρας αγροτιάς της Θεσσαλίας που μπαίνει μπροστά. Και χθες η συνάντηση στη Νίκαια ήταν μια σημαδιακή μέρα για την αγροτιά. Προσδιορίζει την πορεία από εδώ και πέρα ενός καλά οργανωμένου και καλά προσανατολισμένου αγροτικού κίνημα με την Πανελλαδική Επιτροπή συντονισμένη, με το βιοπαλαιστή αγρότη και τον αναπαραγόμενο αγρότη στην πρώτη γραμμή της μάχης. Μάλιστα. Για τη διεκδίκησή του. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω τον κύριο Τσικριτζή. Κύριε Τσικριτζή, είναι αληθές αυτό το οποίο ακούγεται, ότι το περιθώριο το οποίο δίδεται να συναντηθείτε με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, πληροφορία μόνο το θέλω, είναι μέχρι αύριο το βράδυ? Δεν υπάρχουν για μας περιθώρια. Εμείς έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας από σήμερα, αλλάζουμε την στάση μας και ουσιαστικά εντείνουμε τον αγώνα μας. Δηλαδή δίνουμε ακόμη μεγαλύτερη δύναμη στον αγώνα μας, μεγαλύτερη μαζικότητα και καλούμε και άλλους συναδέλφους μας και από σήμερα ξεκινούν και δράσεις οι οποίες θα έχουν διάφορες μορφές, διότι ένας αγώνας δεν είναι πάντα μονόπλευρος, έχει πολλές πλευρές και το ξέρουμε πολύ καλά και εγώ και ο αγαπητός συνάδελφος από εκεί από εσάς από την Κρήτη, ότι εμείς είμαστε με τις ομοσπονδίες και τους αγροτικούς συλλόγους, δεν είμαστε μόνο στα μπλόκα. Γι' αυτό είναι ψέματα που λένε ότι θυμήθηκαν οι αγρότες και βγήκαν στα μπλόκα. Εμείς βγαίνουμε όλο το χρόνο, όλα τα χρόνια, όλες τις μέρες, όλες τις ώρες, είμαστε δίπλα στους συναδέλφους μας, υπερασπιζόμαστε τα δίκαια αιτήματά τους, υπερασπιζόμαστε τις ανάγκες των πολλών και όχι τα κέρδη των λίγων που υπερασπίζει η κυβέρνηση. Το θέμα με την κοινή αγροτική πολιτική και τα όσα έχουν γίνει, φαντάζομαι ότι γι' αυτό έγινε και η αναφορά πριν από λίγο από εσάς, ότι δεν κυβερνούν σήμερα και δεν ανέλαβαν τη χώρα πριν από μερικούς μήνες, αλλά ήταν κυβέρνηση και με τα προηγούμενα χρόνια και την προηγούμενη τετραετία, και θα έπρεπε να γνωρίζουν από τη στιγμή που διαχειρίστηκαν θέματα της κοινής αγροτικής πολιτικής ποια ήταν τα δεδομένα, τι πήγαινε, πού το όδευαν, αν θέλετε να το πούμε διαφορετικά.
και θα έπρεπε να κάνουν το καλύτερο για εμάς και την προάσπιση της δικής μας της ζωής, εξασφαλίζοντας τη διαβίωσή μας. Αυτό κατάλαβα, κύριε Τσικριτζή. Έτσι μεταφράζεται? Πολύ, πολύ σωστά το μεταφράζει. Πολύ σωστά το μεταφράζει, αλλά ας πω λίγο κάτι. Μια χαρά καταλαβαίνω ότι χρειάζεται η δικιά μας ζωή και τι χρειάζεται γενικά και ο αγρός και τι χρειάζεται και ο κτηνοτρόφος, τι χρειάζεται και ο εργαζόμενος, τι χρειάζεται και ο συνταξιούχος. Αλλά είναι πολιτική τους επιλογή το που θα δώσουν βάση. Είναι πολιτική τους επιλογή το που θα ουσιαστικά θα πρημοδοτήσουν. Και δεν θα πρημοδοτήσουν εμάς. Άρα πρέπει να είναι εκεί, να σκεφτούμε πολύ καλά, δύο και τρεις φορές την επόμενη φορά, ποια θα είναι η δικιά μας επιλογή και όταν ψηφίζουμε, αλλά και το αν καθόμαστε στο σπίτι, αν αγωνιζόμαστε. Γιατί από τον καναπέ δυστυχώς δεν κερδίζεται κάτι. Μόνο στον δρόμο του αγώνα. Αυτά τα 232 εκατομμύρια τα οποία εξαγγέλθηκαν τις προηγούμενες ημέρες με διάφορους τρόπους για την ενίσχυσή σας, αυτά τα μέτρα τα ενεργειακά σε βάθος διετίας, τα οποία εξαγγέλθηκαν επίσης διαστόματος του Πρωθυπουργού τις προηγούμενες ημέρες για τη δική σας την βοήθεια, δεν επαρκούν κατά την δική σας την άποψη? Είναι σταγόνα στον ωκεανό? Είναι μέτρα τα οποία ήρθαν αργά και χρειάζεται κάτι άλλο? Τι, κύριε Τσικριτζή? Ξέρετε, είναι πολύ ωραίο και επικοινωνιακό από την κυβέρνηση, όχι από εσάς προφανώς, να αραδιάζουν εκατομμύρια. Να μας πούν το πόσο είναι, το πόσο αναλογούν τα 232 εκατομμύρια στον κάθε αγρότη. Όπως μας έλεγε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο υφυπουργός πρόσφατα σε μια, για τον Περονόσπρο που είχαμε στα Μπέλια εδώ πέρα, πού να βρει η κυβέρνηση, λέει, πολλά τα 60 εκατομμύρια. Ξέρετε τι είναι 60 εκατομμύρια για την αμπυλοκαλλιέργεια στην Ελλάδα? Ούτε 100 ευρώ το στρέμμα. Που έχουν καταστραφεί ολοσχερός από ένα μήκητο όπως είναι ο Περονόσπρος. Που δεν εισέπραξαν παραγωγή. Που έχουν κοστολόγιο 400-500 ευρώ τουλάχιστον το στρέμμα. Και μας δεν πού να βρω 60 εκατομμύρια. Αλλά για να βρίσκουν εκατομμύρια για ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες και να τους κάνουν γήπεδο, να δίνουν φοροαπαλλαγές σε μεγαλοβιομήχανους και κλινικάρχες, μπορούν. Όπως και να τους δίνουν και φορολόγιο του πετρέλαιο. Το να δίνουν μια σειρά φοροελαφρύνσεων σε όλους αυτούς. Το ότι να μας λένε ο παραγωγικός τομέας προεκλογικά είναι ο κινητήρας μοχλός, αλλά μετεκλογικά μας συχνάνε και ουσιαστικά μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο να μην μπορούμε να καλλιεργήσουμε και να ζούμε τις οικογένειές μας. Είναι αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δυστυχώς μιλάει από μόνη της και η πραγματικότητα είναι ότι όλα αυτά που λέω τα επιβιώνουν η μαζικότητα που είχε χθες η Νίκαια και το ουσιαστικά η σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, αλλά και οι συνάδελφοί μας, τους αγρότες και κτηνοτρόφοι που βγαίνουν καθημερινά στον δρόμο. Κύριε Καρκαβάτσο, επειδή ξέρω ότι και οι δυο σας πιέζεστε από τον χρόνο, επικοινωνιακά και για εσάς τα εκατομμύρια τα οποία μοιράζονται αυτή την ώρα και τα περί σεβασμού στην δική σας την ζωή, τη δουλειά κλπ. Διότι βέβαια είναι βαθύτερο, πολύ βαθύτερο το θέμα, το ποιες είναι οι αλλαγές οι οποίες έρχονται, το αν θέλουμε αγρότες ή δεν θέλουμε, το αν θέλουμε πρωτογενή τομέα ή δεν θέλουμε και πάει λέγοντας. Έτσι. Συνοψίζοντας και όλα αυτά που είπε ο συνάδελφος, εγώ, κυρία Δουργεράκη, δεν μιλάω πια για τη λογική των εκατομμυρίων. Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. 50 δισεκατομμύρια δίνουν σε αυτές τις ιμπεριαλιστικές ορέξεις στην Ουκρανία και της Ρωσίας για να πολεμούν και να σκοτώνουν τη λαή. Και 390 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ευρώ, αυτά τα δίνουν σε επίπεδο Ευρώπης. Τα 50 δις δηλαδή για τον πόλεμο και τα 390 σε επίπεδο ευρώ για την αγροτιά. Αυτά δεν είναι πρόκληση. Αυτά δεν είναι μια λογική που μας τριμώχνουν, που μας πάνε, σε ποια κατεύθυνση μας οδηγούν. Άρα εκείνο που εμείς βιώνουμε καθημερινά στη λογική του αγροτικού νοικοκυριού δεν καλύβεται η επιβίωσή μας. Γι' αυτό η μαχόμενη αγροτιά βγαίνει στους δρόμους. Γι' αυτό συντονίζεται σε επίπεδο Ελλάδας. Γι' αυτό θα βγούμε κι εμείς, ξαναβγαίνουμε τρίτη φορά σήμερα σε επίπεδο κόμβου πεζών.
εδώ, σε αυτή τη γωνιά της Κρήτης, στο τελευταίο άκρο της Ελλάδας, και εμείς θα στήσουμε το αγωνιστικό μετερίζει. Γι' αυτό καλούμε την αγροπιά να βρίσκεται εκεί. Παράλληλα, γιατί κοιτάξτε κύριε Αδουγεράκη, έχει σημασία να πούμε το εξής. Στα πεζά και στα μεγάλα χωράφια, στα Χανιά, οι βιοπαλαιστές αγρόστης θα σηκώσουν την περηφάνεια της Κρήτης. Η Κρήτη εκπροσωπείται σήμερα από αυτούς, από τα μεγάλα χωράφια και στον κόμβο των πεζών. Γι' αυτό καλούμε τους βιοπαλαιστές αγρότες, τους αναπαραγόμενους αγρότες, να βρεθούμε 11 η ώρα την Παρασκευή εκεί, να συντονίσουμε και να κλιμακώσουμε μαζί με το συντονισμό της πανελλαδικής εξέγερσης των αγροτών την πορεία μας στην πίεση που θα ασκήσουμε στην κυβέρνηση για τα αιτήματά μας. Αν και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι το σύνολο της αγροτιάς και του πρωτογενή τομέα. Είναι μεγάλη αλήθεια από τον Εύρο μέχρι και την Κρήτη και το γνωρίζετε καλά και οι δύο και το γνωρίζουμε και εμείς. Οι αγρότες των μπλόκων δίνουν ένα πολύ δυνατό αγώνα αυτή την ώρα πανελλαδικά. Και με μεγάλο ερώτημα, είναι το τελευταίο ερώτημα που θέτω και στους δύο. Εάν πιστεύετε ότι τελικά την αγροτική γη, το αγροτικό εισόδημα, τα αγροτικά προϊόντα, το πρωτογενή τομέα, εάν τα επιθυμούν τελικώς ή δεν τα επιθυμούν. Κύριε Δήμαρχε, ξεκινώ από εσάς. Ναι. Οι αγρότες επιθυμούν το διάλογο, αλλά επιθυμούν το διάλογο επί της ουσίας. Δηλαδή να πάρουν ουσιαστικές λύσεις, ουσιαστικές απαντήσεις. Και όλο και περισσότερες κοινωνικές ομάδες αφουγκράζονται τα προβλήματα των αγροτών και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πλευρό τους. Επιθυμούν τους αγρότες, θέλουν τον πρωτογενή τομέα. Αυτό προφανώς και θέλουν τον πρωτογενή τομέα, αλλά θέλουν και τα λεγόμενα τσιφλίκια, τις συρρήκνωση του πρωτογενού τομέα. Θα μου επιτρέψετε λίγο όμως να αποχωρήσω, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια εργασία στο Δημαρχείο και πρέπει να φύγω. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη και πάλι. Καλημέρα κύριε Τσικριτζή. Το ερώτημα το ακούσατε, κύριε Καρκαβάτσο. Κύριε Αδουργεράκη, επιθυμούν να παράγει ο αγρότης, διότι η πρώτη ύλη, τα προϊόντα τα οποία θρέφουν το λαό μας, έχουν το περιθώριο κέρδους από τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους και επιχειρηματικές εταιρείες. Γι' αυτό το προϊόν από μας φεύγει υπερτριπλάσιος και φτάνει στο ράφι στον καταναλωτή με τεράστια απόσταση. Άρα λοιπόν την πρώτη ύλη τη θένε. Αλλά θένε και έναν αγρότη μικροβιοπαλαιστή κολίγα στη γη του και στα χωριά του. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Γι' αυτό παλεύουμε, γι' αυτό βρισκόμαστε στους δρόμους, γι' αυτό καλούμε τους αγροτικούς συλλόγους να μαζικοποιηθούν, να ιδρυθούν νέοι όπου βρίσκονται και να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή της μάχης για την επιβίωσή μας. Γιατί όχι ενωμένο το σύνολο των αγροτών όλης της χώρας? Το έχουμε ξανακουβεδιάσει, κυρία Δουλιαράκη, το έχουμε. Θα πούμε δύο λόγια μόνο σε αυτή τη σημερινή συγκυρία. Το ποτάμι της αγροτιάς πανευρωπαϊκά και στην Ελλάδα ξεχυλίζει. Εδώ πρέπει να μας ενώνουν τα προβλήματα και μας ενώνουν. Αποδεικνύει η ζωή ότι η πλατιά συνάντηση στην Νίκαια χθες έχει δείξει δείγματα τέτοια προς αυτή την κατεύθυνση, αφού βέβαια κάνουμε πέρα όλους εκείνους τους καλοθελητές, τους ανθρώπους των γραφείων, έτσι, τους ανθρώπους που προσπαθούν να μειώσουν τη διεκδικητικότητα της μαχόμενης αγροτιάς. Κατεβάζουν τον πύχη της διεκδίκησης αυτή. Παίρνουν εντολές πότε πρέπει να βγουν έξω, πότε θα γίνουν star system στα κανάλια και όπου μπορούν για να εμφανιστούν. Είναι λάθος λοιπόν η αντίληψη ότι δεν είμαστε ενωμένοι. Ενωμένοι είμαστε. Μακριά βέβαια από αυτούς τους προσανατολισμούς που δείχνει η λογική τους στη συνέχεια της κυρίαρχης πολιτικής και των οδηγιών που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΚΑΠ και όλα τα επιχειρηματικά αγροτικά μονοπόλια. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Είπαμε στον κόμβο πεζών Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου, 11 το πρωί, κύριε Καρκαβάτσο. Εκεί θα παραμείνετε ή θα πάτε με... Θα παραμείνουμε, κυρία Δουλγεράκη,
σε συνεννόηση με την Πανελλαδική Επιτροπή. Θα βρισκόμαστε όλη μέρα στο κόμβο. Συμβολίζει ο κόμβος αυτό που εμείς λέμε και θα διαπιστώνοντας την διαθέση και τη συμμετοχή θα δούμε και σε ποιες βάσεις θα πιέσουμε στο κλείσιμο του κόμβου. Μάλιστα. Είναι οι αγρότες από τα Αστερούσια, είναι οι αγρότες, ο Αγροτικός Σύλλογος από το Ηράκλειο, εάν θυμάμαι καλά, έτσι. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα.